φίλοι, γεια σας. Είμαι εδώ για να μιλήσουμε για τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου. Πλησιάζει άλλωστε, λίγες μέρες μείνανε και πρέπει να τα πούμε. Και θα προσπαθήσω να κάνω σε ένα βίντεο και τα γεγονότα που θα έρθουν και τα ζώδια. Αν δεν βγει μέχρι τέλους, δηλαδή βγει πολύ μεγάλο, θα το κόψω σε δύο κομμάτια. Αλλά θα ανεβούν και τα δύο σήμερα, οπότε θα μπορέσετε εσείς που βλέπετε μόνο ζώδια να πάτε στα ζώδιά σας να τα ακούσετε. Πρωτού όμως ξεκινήσω, θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου, παρότι έχουν και αυτές κάποιες δύσκολες όψεις, όπως και οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, περίπου μέχρι τις 10 του μήνα, είναι οι καλύτερες μέρες που θα έχουμε από την αρχή του Αυγούστου μέχρι και πολύ καιρό ακόμα. Δηλαδή είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα το οποίο αξίζει να το εκμεταλλευτείτε και στα ερωτικά και σε όλα και στα οικονομικά και να τρέξετε πράγματα. Και επειδή ο Σεπτέμβριος είναι και ένας μήνας εκκινήσεων, δηλαδή ξεκινάμε καινούργια πράγματα, καλό είναι να βάλετε μπροστά για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Είναι οι πιο θετικές μέρες από τις 27-28 του Αυγούστου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου που μπορούμε να κάνουμε, που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε με διάφορους τρόπους και θα έχουμε και κάποια ευχάριστα διαλύματα. Δεν ξέρω τι καλό μπορεί να βγει βέβαια έτσι όπως έχουμε γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι πιο καλές. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ για την εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία και τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι, θα σας πω ότι αστρολογικά τουλάχιστον, επειδή αυτή η εισβολή έγινε με ανάδρομο Ερμή, δεν τη βλέπω να μακροημερεύει. Και πιστεύω ότι όταν ο Ερμής θα γυρίσει ορθόδρομος, ουσιαστικά αυτό το θέμα θα τελειώσει, δηλαδή είναι θέμα ημερών, να σας το πω έτσι. Ελπίζω με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες αμάχων και στρατιωτών, εμψυχολικού δηλαδή, για τα όπλα εγώ προσωπικά εχέστην, και ελπίζω να οι δύο πλευρές να καταφέρουν να έρθουν σε μια συμφωνία, να τελειώνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι ψυχοβγάλτης, όπως ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και στη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν το πολύ βλέπω για να σας πω την αλήθεια, για τη Μέση Ανατολή τουλάχιστον το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο Νοέμβρης που θα έρθει θα ξαναφέρει έφλεκτες καταστάσεις στην περιοχή αυτή, με το Ιράν θα γίνουν καινούργια πράγματα, θα τα πούμε όμως εν καιρό αυτό. Αυτά, μένουμε τώρα στα καθημάς. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο έχουμε μια Αφροδιτούλα που έχει μπει ήδη από τις 28 του Αυγούστου στο ζυγό, είναι στη θέση της, είναι πάρα πολύ καλή, και ο Ερμής έχει γυρίσει πλέον ορθόδομος, είναι στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα, κάνει ένα τετράγωνο με τον ουρανό, αλλά κάνει κάποια εξάγωνα με το Δία για λίγο και με τον Άρη μετά. Ο Άρης στις 5 του μήνα, 1, 2, 3, 4, 5 το μήνα περνάει στον καρκίνο, όπου είναι σε πτώση. Έχουμε λοιπόν μια Αφροδίτη σε θέση και έναν Άρη σε πτώση. Θυμάσαι που σας είχα πει σε μια άλλη περίπτωση ότι όταν έχουμε τον Άρη σε έξαρση ή σε θέση και την Αφροδίτη σε πτώση, πάντα κερδίζει ο πόλεμος σε σχέση με την ειρήνη. Εδώ έχουμε μια Αφροδίτη σε θέση και έναν Άρη σε πτώση, άρα η Αφροδίτη είναι πολύ πιο ισχυρή και ευτυχώς δεν συναντιούνται, δηλαδή όταν ο Άρης θα μπει στον καρκίνο ή η Αφροδίτη θα έχει φτάσει στις 8 μοίρες του ζυγού, άρα δεν θα συναντηθούν οι δυο τους σε όμως τετραγώνου. Η Αφροδίτη άλλωστε πάει πολύ πιο γρήγορα. Και πιστεύω ότι κάπου εκεί θα έχουμε και μια έτσι προσπάθεια διαπραγματεύσεων, μια γαλήνευση των γεγονότων, μια νηνεμία στις πολεμικές συγκρούσεις. Θα δείξει όμως. Σαφώς αυτή η Αφροδίτη στο ζυγό βοηθάει πάρα πολύ Ρωσία, Κίνα και άλλες χώρες που ανήκουν στο ζώδιο του ζυγού, όπως είναι η Ισπανία, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από από ακραία καιρικά φαινόμενα και πιθανώς και η Κύπρος, που παραδοσιακά ανήκει στο ζώδιο του ζυγού. Υπάρχουν πολλές απόψεις για την Κύπρο, μου έχετε πει να κάνω το χάρτη της, θα τον κάνω κάποια στιγμή με βάση την απελευθέρωση της Κύπρου και την ΚΕΠΟΣ και την ίδρυση του νέου κράτους. Υπάρχει όμως και ο χάρτης μετά την εισβολή του Ατήλα, υπάρχει όμως και ο χάρτης ο παλιός ο αρχαίος. Τα κοιτάμε λίγο πολύ όλα για να βγάλουμε ένα μέσο όρο. Θα μιλήσουμε και για την Κύπρο, γιατί είστε πάρα πολλοί που με
ούτε από Κύπρο και μου έχετε ζητήσει το χάρτη της και σίγουρα θα ανταποκριθώ. Θα κάνω και αν προλάβω και το χάρτη του Αλέν Τελόν που πέθανε πρόσφατα, γιατί όχι γιατί μόνο γιατί ήταν σκορπιός και ένας πολύ όμορφος άντρας, ένας από τους ωραιότερους άντρες που πέρασαν ποτέ από το καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά γιατί αυτός ο χάρτης έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένας χάρτης πολύπλοκος και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν προλάβω. Αν δεν προλάβω, θα το δούμε. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να μείνουμε στα του Σεπτεμβρίου και να πούμε ότι λοιπόν ο Ερμής τις πρώτες μέρες είναι στο Λιοντάρι, κάνει τετράγωνο με ουρανό, εξάγωνο με Άρη και Δία. Υπάρχει μια ισορροπία δηλαδή. Μπαίνει σιγά σιγά στην Παρθένο στις 9 του μήνα, που είναι και η φυσική του θέση. Είναι μάλλον η έξαρσή του για μένα. Θεωρώ ότι ο Άρης, γιατί μου γράψαν κάποιοι, ο Άρης του Ιδροχώ δεν είναι σε έξαρση. Όχι, δεν είναι σε έξαρση. Είναι μια καλή θέση, αλλά δεν είναι έξαρση. Ο Ερμής, να ξέρετε ότι ο Ερμής δεν έχει εξάρσεις. Είναι ένας πλανήτης που θεωρείται σε θέση στον Παρθένο και στους Διδύμους και σε εξορία σε τοξότη και ψάρια. Όμως πολλοί αστρολόγοι και εγώ ανάμεσα σε αυτούς πιστεύουν ότι ο Ερμής είναι στην έξαρσή του στην Παρθένο και σε πτώση στους Ιχθύς. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Εδώ λοιπόν έχουμε και έναν Άρη σε πτώση, ο οποίος θα κάνει εξαγωνάκι όμως με τον Ερμή, δηλαδή κάνει καλές όψεις, παρότι είναι στον καρκίνο, δηλαδή στην πτώση του. Κάνει βέβαια στην αρχή με το βόρειο δεσμό κάποια τετράγωνα. Αυτά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Καρμικά γεγονότα, πολεμικά γεγονότα. Αυτό που δεν μ' αρέσει σε αυτό τον Άρη είναι, μ' αρέσει το γεγονός ότι είναι ένας Άρης που μάχεται για την πατρίδα του. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί αγωνιστές του 21 τον είχαν εκεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και αυτοί οι μύθοι. Έχεις δυνατό Άρη, άρα είσαι ήρωας. Έχεις αδύναμο Άρη, άρα είσαι λουλού. Δεν ισχύουν αυτά. Πάρα πολλοί αγωνιστές του 21 είχαν Άρη στο Σιθή, στον Ταύρο, στον Καρκίνο, δηλαδή σε θέσεις που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα δυνατές. Απλά ο Άρης στις θέσεις έξαρσης ή στη θέση του, δηλαδή σε κρυό, σκορπιό και εγώκερο που είναι η έξαρσή του, είναι πιο στρατηγικός. Βλέπει δηλαδή πιο μακριά. Δεν έχει τόση γενναιότητα. Ο Άρης στο κρυό έχει γενναιότητα, στο σκορπιό και στον εγώκερο δεν έχει τόσο γενναιότητα όσο ευφυΐα. Είναι δηλαδή στρατηγική ευφυΐα. Οπότε ναι, μπορεί να εντρικάρει με διάφορους τρόπους και να κάνει διάφορα πράγματα που να οδηγούν τα πράγματα εκεί που θέλει. Αυτό είναι το υπέρ του. Ο Άρης στον καρκίνο λοιπόν έχει ένα πατριωτισμό, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε μια έξαρση των πατριωτικών κινημάτων, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει καλό ή κακό. Αλλά υπάρχει και μια θρασιδηλία σε αυτό τον Άρη. Το καλό του είναι αυτό, ότι είναι πατριώτης, μπλα 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 μπλα. Μάχεται για τη θρησκεία, μάχεται για τα κεκτημένα. Τον βλέπετε πόσο έχει μεγαλώσει. Και είναι μητόγκας και αυτιάς και καθήκη. Είναι ένα κακό, κακό, πολύ κακό γατί που του αρέσει να πτώει τα μαλλιά μου. Και να κάτω. Λοιπόν, και... Μισό λεπτό να το βάλω μέσα, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Τον έκλεισα στη φυλακή, όπως όλα τα κακά παιδιά. Λοιπόν, επίσης να μην αρχίσει να νιαουρίζει, μέχρι να τελειώσει αυτή την εκπομπή, θα πηδάει πάνω στο πληκτρολόγιο, θα μου σβήνει τα βίντεο, θα δαγκώνει την κάμερα και άλλα πολλά τέτοια. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο Άρης όμως πήρε μια θρασιδηλία και άλλο ένα πράγμα που έχει, το οποίο δεν είναι πολύ καλό, είναι ότι ή είναι τελείως, πώς να το πω, δούλος στη γυναίκα, είτε αυτή είναι μάνα, είτε είναι σύζυγος, είτε είναι το ακριβώς αντίθετο, πας και από κάποιο μισογυνισμό. Είναι ένας Άρης με πολλά γυναικεία στοιχεία, με γυναικείο μυαλό, οπότε θα έχουμε και πολλά πονηρά και πράγματα που θα, και καταστάσεις ή τρυπές που δεν θα φαίνονται προς τα έξω. Εγώ μένω όμως στην ωραία Αφροδιτούλα, στον Ερμή που είναι σε θέση. Έχουμε δύο πλανήτες λοιπόν σε θέση, Αφροδίτη και Ερμή, αυτό το μήνα. Ο Ποσειδώνας έχει φτάσει έχουμε και ανάδρομους, θα τα πούμε ένα-ένα.
Ανάδρομος έρχεται, γίνεται ο Κρόνος, οπότε θα απομακρυνθεί σιγά σιγά από το Δία, ο οποίος προχωράει ακάθεκτος, αν και τον Οκτώβριο θα είναι και ο Δίας ανάδρομος, τουλάχιστον το Σεπτέμβριο ο Δίας προχωράει, ο Κρόνος κάνει μια στάση, εξακολουθούν να είναι σε τετράγωνο, αλλά δεν είναι τόσο, κάπως εξασθενεί η δύναμη του Κρόνου, να το πούμε έτσι, και παίρνει μπροστά ο Δίας, αυτό είναι καλό. Ο Ουρανός είναι ανάδρομος στον Ταύρο, 27 μοίρες και πάει προς τις 26, θα ξαναγυρίσει, πάει 25, δηλαδή, να δω λίγο γιατί είναι και στραβάδι, ναι, μέχρι τις 26 πηγαίνει. Ο Ποσειδώνας ανάδρομος στις 29 γυρίζει στις 28 και ο Πλούτωνας ανάδρομος στις 2 του μήνα γυρίζει στον εγώ καιρό. 29η μοίρα θα φτάσει νομίζω μέχρι την 28η αν δεν κάνω λάθος. Όχι, στην 29η θα μείνει και μετά θα ξαναγυρίσει στον υδροχό. Θα μείνει όμως στην αναρετική μοίρα. Αυτό το, η αναρετική μοίρα του Πλούτωνα εκεί δεν είναι καθόλου καλή και θα σας πω για ποιο λόγο. Έχω παρατηρήσει ότι η 29η του εγώ καιρού είναι μία μοίρα που κρύβει μία πληστεία. Και πολλοί άνθρωποι που έχουν εκεί πλανήτες, όχι όλοι βέβαια, όλοι δεν γίνεται να είμαστε με τίποτα γιατί παίζει ρόλο το σύνολο του οροσκοπίου, αλλά πολλοί άνθρωποι που γεννιούνται στην 29η του εγώ καιρού ή έχουν οροσκόπο εκεί, παρατηρώ ότι έχουν μία πληστεία και μία τάση να γίνονται λίγο παρασιτικοί, δηλαδή να ψάχνουν να βγουν κορόιδα, να τα ξεζουμίζουν. Εδώ λοιπόν αυτός ο Πλούτωνας την τελευταία μοίρα του εγώ καιρού θεωρώ ότι θα βγάλει όλη την απληστία στη φόρα. Θα φανούν ποιοι είναι το μόνο καλό. Αυτοί οι οποίοι και είναι δάσοι, κάνουν διάφορα, γιατί η απληστία τους δεν θα τους αφήσει να φρενάρουν και να κάνουν πράγματα λίγο αργότερα ώστε να μην καρφωθούν. Γι' αυτό και θα καρφωθούν άσχημα με αυτόν τον Πλούτωνα. Και το τελευταίο πέρασμά του στον εγώ καιρό που θα κρατήσει έως και τις 19 του Νοέμβρη, είναι αυτό που θα δώσει και το τελευταίο χτύπημα σε αυτό που λέμε εξουσία πάσης μορφής. Στην ουσία ένα ξεβράκωμα τους κάνει. Μην φανταστείτε ότι θα τους τελειώσει με την έννοια ότι αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα κυβερνάνε άλλοι άνθρωποι. Όχι, αλλά θα τους δείξει ένα καλό ξεβράκωμα. Θα ξυπνήσει και ο τελευταίος ηλίθιος που θέλει να ξυπνήσει. Θα πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Και μπαίνοντας ξανά στον υδροχό, που είναι σε μια θέση πολύ δυνατή και επαναστατική, θα αρχίσουν να αντιδρούν οι άνθρωποι με τον τρόπο που πρέπει. Υπάρχει λοιπόν πάντως από όλο το πλανητιστικό σκηνικό μια ύφεση στις εμπόλεμες και εμπείρετες καταστάσεις. Αυτό είναι τα γενικά. Τώρα πάμε στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας στις 14 του υδροχώου ο ήλιος της κάνει ένα τρίγωνο με το Δία, κάνει κάνει λοιπόν ένα τρίγωνο με το Δία, αυτή είναι η όψη που κάνει η Ελλάδα αυτό το διάστημα, για να δούμε λιγάκι τι άλλο υπάρχει εδώ. Η Αφροδίτη στο Ζυγό κάνει τρίγωνο με τον οροσκόπο της Ελλάδας, ο Δίας περνάει πάνω από τη σελήνη της Ελλάδας, οπότε μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη είναι καλές για τη χώρα. Βέβαια, η αναδρομή του ουρανού και η συνάντησή του με τον Ερμή για λίγο φέρνει κάποια ατυχήματα, εξακολουθεί να φέρνει ατυχήματα όπως έχουμε δει πολλά τέτοια και είναι και λίγο επικίνδυνη για σεισμούς. Ο Ερμής στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα, στις πρώτες μέρες, είναι σε αντίθεση με τον Ερμή της Ελλάδας. Σας είχα πει ότι και η Πανσέλινος πιάνει την νεολαία της χώρας και αυτός ο Ερμής πιάνει την νεολαία της χώρας και ο Ουρανός πιάνει την νεολαία της χώρας. Υπάρχει και ακριβές τετράγωνο. Άρα η νεολαία της χώρας ξεσηκώνεται, αντιδράει, νιώθει καταπίεση. Δυστυχώς θα έχουμε πολλούς θανάτους νέων ανθρώπων, όπως και γίνεται ήδη. Αλλά ελπίζω ότι τουλάχιστον θα βγει και κάτι καλό από αυτό, από την άποψη ότι οι νέοι άνθρωποι θα αρχίσουν να δραστηριοποιούνται πολύ πιο δυναμικά και να απαιτούν αυτά τα οποία τους ανήκουν και τους αξίζουν. Αυτά είναι τα γενικά για το Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Ίσως αρχίσω να κάνω και οροσκόπια εβδομάδα-εβδομάδα, γιατί μου το έχετε ζητήσει και αυτό. Πολλά μου ζητάτε, ρε παιδιά. Μια κυρία μου λέει: μην πίνεις νερό από το μπουκάλι. Έλα, συνάξε εδώ τον Ανέστη.
να σου ρίχνει όλα τα ποτήρια κάτω και να σπάνε. Και θα μου πεις αν θα πίνεις νερό από το μπουκάλι, από το, και μάλιστα από το μεγάλο μπουκάλι. Λοιπόν, άμα βάλω εγώ εδώ ένα ελαφρύ μπουκάλι, ένα ποτήρι με νερό, το έχει ρίξει ο Ανέστης στο δευτερόλεπτο, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα γενικά. Όμως, πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Μπορεί ο Ερμής να μπαίνει στη θέση του στις 9 του μήνα, μπορεί ο Άρης να μπαίνει στον καρκίνο και να κάνει κάποια τριγωνάκια, μπορεί ο Πδίας να προχωράει μπροστά από τον Κρόνο, αλλά στις 18 του μήνα έχουμε την πρώτη έκτυψη του φθινοπόρου, μισό λεπτάκι, στις 25 και 41 λέει εδώ, 25 και 45 νομίζω και 47 είναι στην Ελλάδα, των Ιχθύων. Και προσέξτε, αυτή η έκλειψη γίνεται στο διάστημα Κρόνου Ποσειδώνα. Κρόνος του Ιχθύς, Ποσειδώνας του Ιχθύς και στο μεσοδιάστημα μία έκλειψη. Εμένα μου πιάνει και τη σελήνη, δεν θέλω να σκεφτώ και το χειρόνα τι μπορεί να μου κάνει, δεν θέλω να το σκεφτώ. Σίγουρα θα μου κάνει κάτι πολύ κακό, θα δείξει. Να σας πω εδώ πέρα λοιπόν ότι στο μεσοδιάστημα Κρόνου Ποσειδώνα που βρίσκεται αυτή η έκλειψη, έχει να κάνει πάρα πολύ με θάλασσα, έχει να κάνει πάρα πολύ με νερά, με φάρμακα, με καλλυντικά, με γκάζια, πετρέλαια και είναι μια όψη η οποία μπορεί να φέρει ακραία καιρικά φαινόμενα και ειδικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το νερό, δηλαδή πλημμύρες, τσουνάμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην το πάρουμε τώρα στην Ελλάδα, είναι γενικό το φαινόμενο αυτό, πλημμυρικά φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα, τσουνάμια, προβλήματα σε δηλητηριάσεις σε νερά ή μικρόβια σε νερά, ασθένειες, γιατί εδώ πέρα ο Ποσειδώνας έχει να κάνει και με τις ασθένειες και με τα χημικά και τα φάρμακα. Και γενικώς αυτή την έκλειψη δεν τη βλέπω καθόλου καλή, γιατί θα κάνει και αντίθεση, νομίζω, μισό λεπτάκι να δω, 18 του μήνα θα κάνει και μια μακρινή αντίθεση με τον Ερμή και και ένα τετράγωνο με τον Δία, όχι ακριβίας, αλλά υπάρχει αυτό το τετράγωνο. Δεν τη θεωρώ λοιπόν καλή, δυστυχώς. Έχει ένα εξαγωνάκι με τον Πλούτον, αλλά πολύ μακρινό, τη θεωρώ μια κακή έκλειψη, όπως θεωρώ πολύ κακή έκλειψη και αυτή που θα γίνει στις 2 του Οκτωβρίου, στις μισό λεπτάκι, 10 μοίρες και κάτι, σχεδόν 11 του Ζυγού, και η οποία θα συμπέσει με τον Ερμή, θα συμπέσει με πολλά. Τι γίνεται με αυτό τον Ερμή, τον καημένο, όλα είναι όλα, θα τα πληρώσει. Έτσι που την κάναμε και έτσι που τη φτιάξαμε, ποιος άλλος φταίει, θα κάνει αντίθεση με βόρειο δεσμό, πολύ δύσκολη και αυτή η έκλειψη. Θα τα πούμε όμως όταν θα έρθει η ώρα της έκλειψης αυτής, μπαίνουμε στην έκλειψη που είναι 18 του Σεπτέμβρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όσοι έχετε είστε γεννημένοι στις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων, στο τελευταίο δεκαήμερο των διδύμων της Παρθένου και του Τοξότη, θα την ακούσετε λιγάκι, καθώς και όσοι έχετε πλανήτες και ειδικά σελήνη οροσκόπο εκεί. Τι θα σας φέρει αυτή η έκλειψη, αν ξέρετε τον οροσκόπο σας, εξαρτάται με το ποιον οίκο θα πιάσει. Οπότε τώρα που θα πω τα ζώδια, καλό είναι να ακούτε και το ζώδιο του οροσκόπου σας, εκτός από το ζώδιο του ήλιου σας. Λοιπόν, ναι, θεωρώ ότι είναι μια πολύ κακή έκλειψη και ότι θα μπορεί να φέρει και κάτι σαν μόλυνση, δηλαδή να χτυπηθεί κανένα πυρηνικό εργοστάσιο, κάτι τέτοιο, πολύ το φοβάμαι, γιατί οι θείες έχουν να κάνουν και με τα αέρια και με τέτοια πράγματα. Και ο Πλούτονας στην 29η του εγώκερου δεν είναι και ότι καλύτερο. Θα μπορούσε να σημάνει καταστροφές σημαντικές σαν αιρετική μοίρα. Προτού πάω όμως στα ζώδια, μην ξεχάσω να πω, γιατί είναι σημαντικό, ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας για τον Ντακιμίτσο και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο Οκτώβριος, και λόγω των εκλείψεων και πολλών άλλων πραγμάτων. Αλλά προς το τέλη του μήνα, εκεί που γίνεται η έκλειψη στους Ιχθύς, ο Κρόνος είναι ακριβώς πάνω στον ήλιο του Ντακιμίτσου.
καρφί. Είναι σε αντίθεση, όχι σε αντίθεση, συγγνώμη, ο Άρης σε τέλος του μήνα είναι σε τετράγωνο με τη Σελήνη της Νέας Δημοκρατίας και τον Οκτώβριο σε τετράγωνο με τον Ήλιο της. Θα τα πούμε αυτά εν καιρό. Δύσκολοι μήνες για τη Νέα Δημοκρατία, Σεπτέμβρης και Οκτώβρης. Πάμε λοιπόν στα ζωδιάκια. Κρυός λοιπόν και οι πρώτες μέρες του μήνα, και όταν λέω οι πρώτες, ενώ τις τέσσερις πρώτες, είναι καλές για σας με την Αφροδίτη στο ζυγό απέναντί σας. Αυτά ισχύουν και αν έχετε οροσκόπο κρυό, μην τα ξαναλέω, ακούτε και το ζώδιο του οροσκόπου. Λοιπόν, είναι καλές για τις συνεργασίες και τις σχέσεις σας και πάρα πολύ κρυοί μέσα στο Σεπτέμβριο μπορεί να πέσετε στον έρωτα. Ελπίζω να σηκωθείτε αφού το πέσετε. Ή να πάνε πολύ καλύτερα οι σχέσεις σας ή να αποφασίσετε κάποια σχέση να την επισημοποιήσετε ή γενικώς κάτι καλό σε σχέσεις ή σε συνεργασίες. Επίσης, όσοι κρυοί έχετε σχέση με το θέαμα ή το κοινό, θα έχετε ή με την πολιτική μία βοήθεια από αυτή την Αφροδίτη. Απ' την άλλη όμως, οι κρυοί του πρώτου δεκαημέρου, τις πρώτες 21 μέρες, και του δεύτερου δεκαημέρου μετά και όλο τον Οκτώβριο, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και του τρίτου, έχετε έναν Άρη σε τετράγωνο και σε πτώση και είναι ο κυβερνήτης σας. Τι θα φέρει αυτό? Θα φέρει κάποια προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον, με ακίνητα ή με γη, και κάποια προβλήματα με ανωτέρους σας στη δουλειά που ίσως σας δουν ως απειλή και αρχίζουν και σας πρίζουν λίγο το σηκωτάκι. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ο Σεπτέμβριος, παρότι ο Άρης θα είναι σε αδύναμη θέση και αυτό θα σας φέρει μια εξασθένηση, είναι και σε τετράγωνες και σε δύσκολη θέση και από οίκος τους σε εσάς και από ζώδιο σε πτώση, αυτό σημαίνει ότι θα είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, ότι κυριολεκτικά θα σέρνεστε. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξετε και πάρα πολύ την υγεία σας, γιατί χτυπιέται η υγεία σας και από Κρόνο και από Ποσειδώνα και από Δία και από Άρη τις πρώτες μέρες, αλλά κυρίως χτυπιέται από την έκλειψη στις 18. Και μια και ο Άρης είναι αδύναμος εδώ και μπορεί να σας φέρει μια υπόταση, μια ανεμία ή γενικώς μια αδυναμία σωματική, μπορεί να έχετε κουραστεί και όλο το καλοκαίρι, είτε γιατί εργάζεστε, είτε γιατί το παρακάνατε στις διακόπες με τα ξενύχτια, τα ποτά κτλ. Φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο θα σας βρει λίγο ξεσθενημένους. Πρέπει λοιπόν να τονώσετε τον οργανισμό σας με καλή διατροφή, με νεράκι, με ένα πολύ καλό τρόπο ζωής, με αρκετό ύπνο και ξεκούραση. Θα μου πείτε πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά άμα εργαζόμαστε και είναι και αρχή του μήνα και γυρνάμε πάλι στις πόλεις και γυρνάμε και στο κλουβί μας. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, πρέπει. Και επειδή θα σας δοθούν ευκαιρίες και για ταξιδάκια μέσα στο Σεπτέμβρη, που αν είναι επαγγελματικά και δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, τι να κάνουμε. Αν όμως είναι αναψυχής, θα σας έλεγα να προσέχετε πάρα πολύ στην οδήγησή σας. Τώρα, τα μηνύματα που παίρνετε μέσα στο Σεπτέμβριο είναι και καλά και κακά. Δηλαδή έχετε και καλά πράγματα και κακά. Η του πρώτου δεκαημέρου βοηθιέστε από τον Ερμή στο Λέοντα και του τρίτου δεκαημέρου, αλλά και γενικά όλοι οι κρύοι, την πρώτη εβδομάδα του μήνα βοηθιέστε από τον Ερμή στο Λέοντα, ο οποίος παρά τα τετράγωνα σας φαίνει κάποιες ευχάριστες ειδήσεις από τα παιδιά σας κτλ. Τα τετράγωνα όμως δείχνει ότι θα υπάρχουν και συγκρούσεις είτε για τις επιλογές τους είτε για οτιδήποτε. Εντάξει, στο πρόγραμμα είναι αυτά. Τα οικονομικά σας, δυστυχώς, την πρώτη εβδομάδα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα σας έλεγα ότι είναι αρκετά δυσκολεμένα. Ωστόσο, μπαίνοντας ο Ερμής στην Παρθένο, είναι και ο ήλιος εκεί, και και ο Άρης που σας κάνει ένα εξάγωνο με το δεύτερο, όσο περνάει ο μήνας, λεφτά θα βγάζετε. Θέλω όμως να επιμείνω στην έκλειψη και στους πλανήτες που είναι στους Ιχθύς και στο 12ο σας οίκο. Ο 12ος οίκος είναι ένας πολύ ευαίσθητος οίκος, γιατί δείχνει την ψυχολογία μας, δείχνει την υγεία μας, δείχνει την εργασία μας, κατά αντιστοιχεία από τον έκτο, και δείχνει και τους εχθρούς.
Εσείς λοιπόν θα έχετε αμήλικτους εχθρούς και ειδικά κοντά στις 18 που είναι η έκλειψη, θα δείτε πραγματικά ανθρώπους που θέλουν να σας βγάλουν το μάτι και πρέπει να αμυνθείτε, να είστε με την πλάτη στον τοίχο. Γενικά, επειδή δεν είστε στα πιο δυνατά σας, δεν είσαστε σε φόρμα, να το πω έτσι, ώστε να βγάλετε το κρυάρι σας εκεί και να αρχίσετε τις κουτουλιές, θα σας έλεγα όλο το Σεπτέμβριο να πηγαίνετε τοίχο-τοίχο. Δηλαδή, μην ρισκάρετε σε θέματα υγείας καθόλου. Που σημαίνει, μην κουράζεστε, μην τρώτε ευλακίες, μην καπνίζετε, μην πίνετε, μην πολύ ταξιδεύετε, μην κοντά στις 18 ειδικά. Μην κάνετε καμία κατάχρηση, να κοιμάστε καλά. Μην έρχεστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Προσέξτε τους εχθρούς σας. Αν αντιληφθείτε ότι κάποιο άτομο δεν έχει καλές προθέσεις προς εσάς, απομακρύνετε το από τη ζωή σας με συνοπτικές διαδικασίες. Και είτε είστε αγόρια είτε είστε κορίτσια, αλλά κυρίως αν είστε κορίτσια, μην κυκλοφοράτε πολύ μόνο σας τα βράδια, γυρνάτε σπίτι σας κτλ. Καλό είναι να προσέχετε. Όσο δυναμικές και να είστε κρυαρίνες και όσο και τσαμπουκαλούδες να είστε, θα σας έλεγα ότι αυτός ο μήνας είναι ένας μήνας που δεν πρέπει να θέτετε τον εαυτό σας σε κανένα κίνδυνο. Καλά, όπως είπαμε, τα ερωτικά, η Αφροδίτη μπαίνει στο Σκορπιό στις 23, θα αρχίσει να σας φέρνει πιο πολλά λεφτουδάκια. Είπαμε ότι ξεκινάτε από τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα να έχετε κάποια εισοδήματα, αλλά με την Αφροδίτη στο Σκορπιό ακόμα καλύτερα τα πράγματα, θα πάρετε περισσότερα λεφτά. Ή μπορεί να κάνετε κάποιες ευχάριστες αγορές ή γενικότερα να βρείτε μια καλύτερα αμοιβόμενη εργασία ή τέτοια πράγματα περίπου. Επειδή όμως είμαστε κοντά στην έκλειψη, φροντίστε να είσαστε πολύ καλά κατοχυρωμένοι από έγγραφα, συμβάσεις κτλ. Μην κάνετε δηλαδή πηδήματα στον αέρα. Έχετε και έναν άριστο σε τετράγων. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε. Η γεννημένη τελευταία μοίρα του ζωδίου, δηλαδή στις 29 του κρεαριού, επειδή θα έχετε το τετράγωνο του Πλούτου, να προσέξετε πάρα πολύ και ειδικά στα θέματα εργασίας και καριέρας, αλλά και την κοινωνική σας εικόνα για σκάνδαλα και τέτοια. Λοιπόν, συνοψίζω, καλά τα αισθηματικά, καλά τα οικονομικά από ένα σημείο και μετά, προσέχουμε υγεία, εργασία, εχθρούς και λίγο τους προϊσταμένους μας και την καριέρα μας και αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να μας εκθέσει σε σκάνδαλα. Περνάμε στους Σταύρους, οι οποίοι φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο έχετε μία βελτίωση στα εργασιακά σας, η οποία βελτίωση θα σας φέρει και κάτι παραπάνω στα οικονομικά, αλλά κοντά στις 18 που είναι η έκλειψη, μπορεί να σας βγει κάποιο πολύ μεγάλο έξοδο ή μια πολύ μεγάλη ζημιά και ό,τι έχετε μαζέψει να το δείτε να ξαναμίζετε εν ρηπεί οφθαλμού. Συνεπώς, μαζεύετε, μην κάνετε πολλές... Μην σκορπάτε τα χρήματά σας, γιατί κοντά στην έκλειψη θα χρειαστεί να δώσετε κάποια χρήματα ή μπορεί ακόμα και αυτά τα χρήματα να είναι και κληρονομιές που για να τις πάρετε θα πρέπει και εκεί να πληρώσετε για να κάνετε αποδοχές κληρονομιάς. Μπορεί να είναι επίσης κάποια χρήματα που χρωστάτε σε τράπεζες κτλ. Και να σας ενοχλήσουν και ενώ τα έχετε βάλει σε μια τάξη είτε στο δημόσιο οτιδήποτε να σας βγει κάτι έξτρα. Πάντως κάτι σας παιδεύει. Και αν κυνηγάτε κάποιο επιδότηση, κάποιο συνεταιρισμό, να βρείτε εμπόδια. Ωστόσο, δουλειά θα υπάρχει, χρήμα θα έρθει, εκεί κοντά στις 18 θα το δείτε να ξανεμίζετε, θα το ξαναμαζέψετε μετά. Η Αφροδίτη, όσο είναι στο ζυγό σας, φέρνει δουλειά, βοηθάει την υγεία σας, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι και ο Άρης εξάγωνο με το ζώδιό σας, είναι και ο Δίας που σας προστατεύει μέσα στο 12ο. Φεύγει και ο Άρης από τις 5 και μετά, οπότε είσαστε πιο καλά από υγεία. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει το τετράγωνο του Κρόνου, δεν κάνετε καταχρήσεις. Ο Πλούτωνας που μπαίνει στον εγώκερο βοηθάει αυτούς που είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες του ζωδίου να έχετε κάποιο κέρδος σημαντικό το οποίο δεν το υπολογίζετε και το οποίο ίσως έρθει από εξωτερικό, από εκπαίδευση, από εκδόσεις, ίσως πάρετε κάποια πνευματικά δικαιώματα, δεν ξέρω. Οι πρώτες μέρες με τον Ερμή στο Λιοντάρι και σε τετράγωνο με τον Ουρανό σας κάνουν πολύ δύσκολο στην επικοινωνία σας. Έχετε νεύρα. Νεύρα να φάνε και κότες. Παιδιά, ειδικά του τρίτου δεκαημέρου, αλλά γενικότερα οι Ταύροι είσαστε μέσα στα νεύρα και πολλά από αυτά τα νεύρα οφείλονται ή σε πρόσωπα της οικογένειάς σας ή σε κάτι που έχει να κάνει με ακίνητο, με κληρονομιά, με γη και πρέπει να το ξεμπερδέψετε ή μια μετακόμιση, κάτι που δεν μπορείτε να το αποφύγετε και σας εκνευρίζει. Μετά όμως, μπαίνοντας ο Ερμής στην Παρθένο,
πολύ ωραίος, θα σας δώσει βοήθεια σε οτιδήποτε κάνετε καλλιτεχνικό, σε οτιδήποτε κάνετε, σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα παιδιά σας, σε οτιδήποτε δημιουργικό, ευκαιρίες για διασκέδαση, αλλά όλα αυτά μέχρι τις 15 περίπου, γιατί μετά αρχίζει και σας πιάνει η έκλειψη. Τώρα, τι θα σας κάνει εσάς η έκλειψη, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, όλο αυτό το πακετάκι μαζί, θα σας βάλει να τσακωθείτε με φίλους, θα αρχίσετε να διώχνετε κόσμο από τη ζωή σας, αβέρτα κουβέρτα. Αν ασχολείστε με πολιτική, με τεχνολογία, προσέξτε γενικά ό,τι έχει να κάνει με τεχνολογία στο σπίτι σας, τηλεοράσεις, κομπιούτερ, κινητά, τα πάντα όλα. Αλλά όταν ανεργάζεστε με δημοσιογραφία, με τηλεόραση, με υπολογιστές, με δημόσιες σχέσεις, με κινηματογράφο, με πολύ κόσμο, μεγάλες εταιρείες κτλ., θα έχετε κάποια προβλήματα στα εργασιακά σας λόγω αυτής της έκλειψης. Αλλά θα έχετε και αρκετά προβλήματα από φίλους σας. Εννοείται δεν δανείζετε λεφτά σε κανέναν γιατί δεν τα ξαναδείτε. Δεν τα ξαναδείτε όμως με τίποτα. Όσο φίλος σας και έναν ο άλλος, αν δεν έχετε ή αν ξέρετε ότι δεν θα τα πάρετε, κάντε τον Αλέκο. Λοιπόν, ο Άρης τώρα εκεί στον καρκίνο είναι σε καλή γωνία με το ζώδιό σας, αλλά είναι λίγο απογορευτικός σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις και τις επικοινωνίες. Άρα, προσέχετε τη γλώσσα σας, τι λέτε, προσέχετε τσακωμούς με αδέρφια ή άλλους συγγενείς ή γείτονες και προσέχετε κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών σας για μικροατυχήματα. Μεγάλα ατυχήματα δεν θα έχετε, γιατί έχετε τον Ερμή σε καλή γωνία. Άλλα μικροατυχήματα του τύπου έφαγα ένα προφυλακτήρα, μου φύγε το πλάκωσα το φανάρι, δεν ξέρω, τέτοια μπορεί να συμβούν. Και προσέξτε και πού παρκάρετε, γιατί υπάρχει και φόβος πάντα για κλήσεις. Γενικά, αν χρειαστεί να μετακινηθείτε με τον Σεπτέμβριο να κάνετε ταξίδια, καλό να προσέχετε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάμε στους διδύμους, που οι πρώτες μέρες, ειδικά αν είστε γεννημένοι στις αρχές του ζωδίου, με την Αφροδίτη εκεί στο ζυγό, είναι πάρα πολύ καλές. Γενικά ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που μέχρι τις 10, περίπου 12 σας ευνοεί. Λίγο στα οικονομικά σας φέρνει περισσότερα έξοδα, αλλά καδίνετε και έναν αγώνα στα οικονομικά σας και τον κερδίζετε. Ορμής έχει ορθοδρομήσει, μπορεί να σας κάνει τετράγωνο από τις 9 και μετά, αλλά είναι σε ένα ζώδιο το οποίο σας βοηθάει να βγάλετε άκρη σε θέματα οικογενειακά ή σε σχέση με ακίνητα. Καθώς και στη δουλειά σας να βρείτε κάποιες λύσεις. Όσο είναι στο λιοντάρι είναι ακόμα πιο βοηθητικός. Ίσως κάνετε και ταξίδια κάποιοι δίδυμοι στις αρχές του μήνα, αλλά προσέξτε γιατί ακόμα ο Άρης μέχρι τις 4 είναι στο ζώδιό σας. Ο Δίας βέβαια σας δίνει παροχές, αλλά λόγω του Κρόνου αυτές είναι φρεναρισμένες. Δηλαδή ότι έρχεται τύχη, αλλά έρχεται με πολύ κουπί και πολύ δυσκολία. Δηλαδή ναι μεν υπάρχει μια εύνοια, αλλά τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα. Την πρώτη εβδομάδα του μήνα, επειδή έχετε έναν ουρανό στο 12ο σε τετράγωνο με τον Ερμή, προσέξτε λίγο τις σχέσεις σας με αδέρφια, συγγενείς, γείτονες, φίλους, τις μετακινήσεις σας, ειδικά αν σας δοθούν ευκαιρίες για ταξίδια που μπορεί να σας δοθούν. Προσέξτε πάρα πολύ τις σχέσεις σας με ανθρώπους μέσα στην εργασία σας και την εργασία σας συνολικά και προσέξτε λίγο μήπως πέσετε ψυχολογικά ή έχετε μαύρες σκέψεις και όσοι από τους διδύμους έχετε θέματα καρδιαγγειακά λίγο χαμηλώστε τους τόνους, ξεκουραστείτε και να είστε πιο κάντε καμιά εξέταση αν χρειάζεται και να είστε λίγο πιο προσεκτικοί με την αρτηριακή σας πίεση και όλα αυτά. Μετά, όσο περνάει ο μήνας, η Αφροδίτη εντάξει παραμένει ένας καλός βοηθός, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά η έκλειψη που γίνεται στις 18 για σας είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου. Τι σημαίνει αυτή η έκλειψη μαζί με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα? Κυρίως αφορά όσους είστε γεννημένοι από το τελευταίο δεκαήμερο του ζωδίου και ειδικά κοντά στις 25 μοίρες των διδύμων. Αν λοιπόν είστε από αυτούς τους διδύμους που είστε γεννημένοι προς το τέλος, θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, αλλά και συνολικά οι διδύμοι θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ την καριέρα σας και την κοινωνική σας θέση. Πολλοί θα θελήσουν να σας εκθέσουν, θα
θελήσουν να σας κάνουν, να σας ξεφτυλίσουν με κάποιο τρόπο, να σας βγάλουν στη σέντρα, να δείξουν το χειρότερο σας πρόσωπο. Μην τους κάνετε τη χάρη. Τώρα, αν δεν είναι το κοινωνικό θέμα και τα σκάνδαλα και όλα αυτά, μπορεί να είναι προβλήματα στη δουλειά και ειδικά με προϊσταμένους. Γενικά αποφύγετε συγκρούσεις με την εξουσία, οποιοδήποτε είδους. Κάντε το κορόιδο, γιατί υπάρχει περίπτωση να μπλέξετε πολύ άσχημα, ειδικά αν τα βάλετε με πιο δυνατούς από εσάς. Φεύγοντας η έκλειψη που είναι στις 18 και προχωρώντας ο μήνας και μπαίνοντας η Αφροδίτη στο Σκορπιό, αρχίζει να σας έρχεται κάποιο χρηματάκι που για σας είναι πολύτιμο, ενώ φαίνεται ότι και στη δουλειά σας έρχεται μια ισορροπία. Θεωρώ πολύ πιθανό μέσα στο Σεπτέμβριο πολύ δίδυμοι να αλλάξετε δουλειά. Γιατί θα μου πείτε, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα, θα σας πω εγώ. Γιατί δεν θα αντέξετε ίσως κάποιους ανθρώπους που είναι ψηλότερα από εσάς και σας πάνε τα νεύρα. Ή θα διακόψετε κάποιες συνεργασίες και θα ξεκινήσετε καινούργιες που θα είναι πολύ πιο υγιείς. Περνάμε στους καρκίνους. Μέχρι τις 4 του μήνα έχετε τον Άρη και το Δία στις πλάτες σας. Το καλό είναι ότι έχετε και το Δία. Γιατί ο Άρης από μόνος του θα μπορούσε να σας κάνει πολλές ζημίες. Παρ' όλα αυτά έχετε εχθρούς, τους βάζετε όμως στη θέση σας. Το τετράγωνο του Δία με τον Κρόνο σημαίνει ότι ενοχλείστε σε θέματα υγείας διάφορα, αλλά όχι τρομερά, γιατί ο Δίας Δίας είναι και είναι πάροχος. Η Αφροδίτη στο ζυγό σας βοηθάει πάρα πολύ να φτιάξετε ό,τι έχει να κάνει με ακίνητα, με την οικογένειά σας, με τα οικονομικά σας, όπως και ο Ερμής στο λιοντάρι, παρόλο που κάνει ο τετράγωνο με τον ουρανό, δηλαδή παίρνετε, δίνετε, δεν πάβετε να έχετε μια πολύ 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 σημαντική βοήθεια. Γύρω στις 9 του μήνα που ο Ερμής θα μπει στην Παρθένο, θα έχετε πολύ καλές ειδήσεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτές οι ειδήσεις, αλλά είναι καλές. Όμως, φτάνοντας στην έκλειψη, η οποία δεν σας επηρεάζει και πάρα πολύ, για να πούμε την αλήθεια, αν δεν έχετε πλανήτες στα διπλά ζώδια πολλούς, δηλαδή σε διδύμους, παρθένους, τοξότητες και ψάρια, θα σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή η έκλειψη περισσότερο σας λέει ότι είναι απογορευτικό αυτό το διάστημα να κάνετε ταξίδια και ειδικά στο εξωτερικό. Προσέξτε τη σχέση σας με ξένους και εξωτερικό. Προσέξτε τη σχέση σας με τον νόμο, μην κάνετε παρανομίες, αλλά και τον ηθικό νόμο, μην κάνετε δηλαδή πράγματα τα οποία επιβαρύνουν το κάρμα σας. Προσέξτε να ασχολείστε με εκδόσεις, με εκπαίδευση, πανεπιστημιακές δουλειές κτλ. Αν ασχολείστε με την ναυτιλία, με τον τουρισμό και αν έχετε πολλές σχέσεις με ξένους και εξωτερικό στα εργασιακά σας, οποιοδήποτε τύπου μπορεί να σας ρίξουν. Λοιπόν, περνώντας ο Άρης στο ζώδιό σας, από τη μία σας δυναμώνει, από την άλλη όμως σας φέρνει πολύ εκνευρισμό. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Το καλό είναι ότι κάνει ένα εξαγωνάκι ωραίο για κάποιο διάστημα με τον Δία και μετά κάνει ένα τρίγωνο σιγά σιγά με την Αφροδίτη, αλλά είναι στο ζώδιό σας. Προσέχετε λοιπόν πυρετούς, ατυχηματάκια, τέτοια πράγματα, τα καρκινάκια. Συνολικά βέβαια θα έλεγα ότι ο μήνας για σας δεν είναι υπερβολικά δύσκολος. Το μόνο που φοβάμαι είναι τις πρώτες 4 ημέρες που έχετε τον Άρη στις πλάτες σας. Αλλά γενικά δεν το θεωρώ πολύ δύσκολο μήνα. Ο Άρης βέβαια κάνει όλα αυτά που είπαμε. Θα πρέπει να προσέχετε να μην κάνετε ακραία αθλήματα, να μην περπατάτε με πολύ ψηλά τακούνια και φάτε κανένα, χτυπήστε κανένα πόδι. Προσέχετε τη διατροφή σας. Πολύ σημαντικό αυτό, μην το ξεχάσω, γιατί ο Άρης στον καρκίνο έχει να κάνει με το στομάχι και εσείς είστε ευαίσθητοι σε αυτό το σημείο. Η έκλειψη πάντως φαίνεται να μην σας επηρεάζει καθόλου, εκτός και αν αποφασίσετε να ταξιδέψετε. Σε ένα δεύτερο επίπεδο προσέξτε σχέσεις με αδέρφια, συγγενείς και γείτονες και τι λέτε. Επειδή είναι και ο Άρης το ζώδιό σας και σας κάνει πολύ παρορμητικούς, καλό είναι να το ράβετε και να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό προτού μιλήσετε. Καλή περίοδος για ταξιδάκια πάντως είναι από τις 9 ως τις 12-13, που είναι μια περίοδος που σας βοηθάει ο Ερμής και θα σας φέρει και τα καλά νέα που λέγαμε. Στο προς το τέλος του μήνα που η Αφροδίτη μπαίνει στο Σκορπιό, μπορεί κάποιοι από εσάς να ερωτευτείτε, κάποιοι θα πάρετε καλές ειδήσεις από τα παιδιά σας. Είναι μια περίοδος για εσάς από τις 23-24 και μετά, πολύ πολύ καλύτερη. Είναι ίσως και η καλύτερη περίοδος του μήνα, γιατί έχετε τη βοήθεια της Αφροδίτης. Πέραμε στα λιοντάρια, τα οποία λιοντάρια στις αρχές του μήνα, ειδικά του τρίτου δεκαημέρου, από τη μία είστε πολύ επικοινωνιακοί, από την άλλη τρώτε κάτι φάπες του τύπου «Ναι, εγώ είμαι πολύ επικοινωνιακός, αλλά
Αυτό ενοχλεί κάποιους και μάλιστα ισχυρότερους από μένα, οπότε τουλάχιστον στη δουλειά κρατήστε χαμηλούς τόνους, να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό. Η Αφροδίτη στο ζυγό είναι εξαιρετική για ταξίδια και όλα αυτά τα πράγματα. Τα ταξίδια, κοινωνία, έχετε ευχάριστες ειδήσεις από αδέρφια, συγγενείς, γείτονες, ευχάριστα μηνύματα γενικώς. Αν ασχολείστε με το εμπόριο, με τη διδασκαλία, με το γραπτό λόγο, με μεταφορές και επικοινωνίες, θα έχετε κάτι καλό στη δουλειά σας. Τώρα, αν γράφετε, αν συγγράφετε κλπ. Από την άλλη όμως έχουμε τον Άρη, ο οποίος στις 5 του μήνα μπαίνει στον καρκίνο και τον έχετε στο 12ο. Και εδώ αρχίζει το πανηγυράκι. Τουλάχιστον μέχρι να μπει η Αφροδίτη στο Σκορπιό, το πανηγυράκι είναι αρκετά σοβαρό. Δηλαδή, έχετε εχθρούς για αρχή. Ανθρώπους που σας τσομπολεύουν, σας στάβουν, σας πρίζουν. Έχετε πιθανά προβλήματα υγείας και ειδικά με το στομάχι σας. Προσέξτε πάρα πολύ το στομαχάκι σας και τι τρώτε. Μπορεί να έχετε πυρετούς ή ιώσεις, αποφεύγετε τον πολύ συνωστισμό και το πολύ ταραβέρι με κόσμο για να μην αρπάξετε καμία ιωσούλα και κάνετε πυρετούς και τέτοια. Προσέξτε ατυχήματα όταν οδηγείτε και όταν χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να προσέχετε μέσα στο μήνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκλειψη, η οποία γίνεται στα ψάρια και σας πιάνει τον 8ο Λιακό, κάπου εκεί θα έχετε μια πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία κι εσείς. Ειδικά αν έχετε δάνεια ή έχετε χρωστάτε χρήματα, μπορεί να σας τα ζητήσουν χτες. Οπότε κοιτάξτε να μην αφήνετε κρεμότητες, ούτε με δάνεια, ούτε με δημόσια, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Ο Ερμής στην Παρθένο θα σας φέρει κάποια λεφτουδάκια. Όταν θα γίνει όμως η έκλειψη, αυτά τα λεφτουδάκια σχεδόν θα ξανεμιστούν και θα αρχίζετε πάλι να παίρνετε χρήματα προς το τέλος του μήνα που η Αφροδίτη θα μπει στο Σκορπιό, που πάλι μπορεί να κάνετε κάποια ταξίδια, αλλά προσέχετε γιατί έχετε και τον Άρη στις πλάτες σας. Θεωρώ λοιπόν ότι στο οικονομικό θα σας χτυπήσει κυρίως η έκλειψη, οπότε και αποφύγετε εκείνο το διάστημα και μεγάλες αγορές ή μεγάλες επενδύσεις. Περνάμε τώρα και στις Παρθένους, που ενώ ο μήνας ξεκινάει καλά, διότι ο Ερμής γυρίζει ορθόδρομος, βέβαια έχει κάνει τετράγωνο με τον ουρανό, αλλά okay. Μετά μπαίνει στην Παρθένα, στο ζώδιό σας, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό, είναι ο κυβερνήτσας, είναι στο ζώδιό σας, είναι και ο ήλιος εκεί. Ο Άρης μπαίνει στον καρκίνο, μέχρι να μπει στον καρκίνο βέβαια σας βγάζει το λάδι, μέχρι τις 5 του μήνα ο Άρης τους διδύμους σας ταλαιπωρεί, αλλά μπαίνοντας στον καρκίνο φαίνεται ότι είναι μια θέση που σας διευκολύνει σε πολλά πράγματα. Σας κάνει και ξεκαθαρίσματα στους φίλους, ενώ η Αφροδίτη στο ζυγό σας φέρνει σχεδόν όλο το μήνα χρήματα. Παίρνοντας το Σκορπιό θα κάνετε κάποια ταξίδια, θα έχετε κάποιες ευχάριστες ειδήσεις από συγγενείς, οικείους, αδέρφια, ξαδέρφια, γείτονες, ή θα έχετε κάποιες καλές ειδήσεις, ή θα έχετε μια εύνοια όσοι ασχολείστε με μεταφορές, επικοινωνίες, συγγραφή, δημοσιογραφία, διδασκαλία κτλ. Από εκεί και πέρα, ή ασχολείστε με τα γράμματα γενικώς. Από εκεί και πέρα τώρα όμως έχουμε την έκλειψη στις 18, η οποία χτυπάει κυρίως τους Παρθένους στο τρίτο δεκαημέρο, δηλαδή εσείς που είστε γεννημένοι προς τα τέλη του ζωδίου, κοντά στις 25 μοίρες. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ σχέσεις, συνεργασίες και να μην εκτίθεστε εκείνο το διάστημα σε κοινό και γενικά να μην εκτίθεστε, έχετε επαφή με το πολύ τον κόσμο. Ειδικά όμως σε σχέσεις και συνεργασίες μπορεί να βρείτε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αποφύγετε επίσης εκείνο το διάστημα τα δικαστήρια και τα συμβόλαια. Να υπογράψετε δηλαδή συμβόλαια. Μπαίνοντα σε Αφροδίτη στο Σκορπιό θα σας βοηθήσει να κάνετε κάποια ταξίδια ή να λύσετε κάποια θέματα. Ο Ερμής όλη τη διάρκεια του μήνα είναι βοηθητικός, εκτός από τις μέρες κοντά στην έκλειψη, ενώ μπαίνοντας στο ζυγό θα ενισχύσει και αυτό στα οικονομικά σας. Δηλαδή για τα οικονομικά σας είναι ένας καλός μήνας, για τα υπόλοιπα δεν θα το έλεγα. Ο Άρης τώρα στον καρκίνο σας φέρνει προστριβές με φίλους, αλλά ξεκαθαρίζεται και λίγο το τοπίο. Προσέξτε τις δημόσιες σχέσεις σας και προσέξτε να μην δίνετε αφορμές για σκάνδαλα. Περνάμε στους ζυγούς, που αυτό το μήνα έχετε την Αφροδίτη, τον κυβερνήτη σας, στο ζώδιό σας, πάρα πολύ καλό αυτό. Έχετε όμως και έναν Άρη στον καρκίνο σε τετράγωνο, που όμως είναι σε μια θέση καλή από τη φύση του, είναι στο 10ο ηλιακό σας. Αυτό σημαίνει ότι
βάζετε πλώρη και προσπαθείτε πολύ να πετύχετε στα επαγγελματικά σας. Και ο Άρης εκεί και η Αφροδίτη σας βοηθάνε. Ο Άρης όμως σε τετράγωνο σας κάνει πάρα πολύ εκνευρισμένους και πολλές φορές και αντιπαθητικούς. Η εικόνα που βγάζετε προς τα έξω είναι επιθετική και αντιπαθητική. Χαμηλώστε λίγο τους τόνους, γίνετε λίγο πιο γλυκούλιδες, μπορείτε, το έχετε. Οι πρώτες μέρες του μήνα με τον Ερμή στο Λιοντάρι φαίνεται ότι σας φέρουν φίλους καινούριους ή κάποιες ευκαιρίες με δημόσιες σχέσεις και γνωριμίες, αλλά δεν είναι και πολύ σταθερές ούτε αυτές οι φιλίες, ούτε αυτές οι δημόσιες σχέσεις. Τώρα, τα οικονομικά σας όλο το μήνα σχεδόν είναι χάλια, με εξαίρεση το τέλος του μήνα από τις 23 και μετά που η Αφροδίτη μπαίνει στο Σκορπιό και αρχίζει να σας φέρνει κάποια λεφτά. Ο Δίας εξακολουθεί να είναι βοηθός σας. Τώρα πάμε να δούμε τι σας κάνει ο Ερμής στην Παρθένο. Σας βοηθάει να ανακαλύπτετε τι προβλήματα υπάρχουν είτε στα ψυχολογικά σας είτε στην υγεία σας και να τα λύνετε τουλάχιστον μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα. Μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε θέματα υγείας. Η γεννημένη την τελευταία μοίρα του ζωδίου, έχετε τον Πλούτονα τώρα σε τετράγωνο, θα την ακούσετε λίγο στερεοφωνικά. Τι σας κάνει η έκλειψη? Η έκλειψη επηρεάζει πάρα πολύ τον τομέα της εργασίας και τον τομέα της υγείας, καθώς και γραφειοκρατικά ζητήματα. Άρα είναι οι τρεις αυτές, αν το θέλετε, οι τρεις αυτοί τομείς που πρέπει να προσέχετε περισσότερο. Προσέχετε λοιπόν πρώτον τα γραφειοκρατικά σας. Αν χρωστάτε σε φορείες, σε ταμεία, σε τράπεζες, σε διάφορα και τα ζόρικα τα πράγματα. Φροντίστε να μην χρωστάτε. Σε θέματα τώρα που έχουν, ή μπορεί να τρέχετε για γραφειοκρατικά, να μην έχετε θέματα με την έννοια ότι θα βρείτε τον πελά σας, αλλά να τρέχετε. Μα πρέπει να κάνω αυτό, μα πρέπει να λύσω εκείνο, μα πρέπει να κάνω το άλλο, μα πρέπει να πληρώσω μια ασφάλεια, μα πρέπει να πάω στο ΙΚΑ, μα πρέπει να πάω στο ΣΥΚΑ, κάτι τέτοια, έτσι, αυτά που δεν σας αρέσουν καθόλου. Από την άλλη, η έκλειψη όμως, τόσο από το εργασιακό και το θέμα αυτό με τα τέτοια, δηλαδή πάνω που θα έχετε βρει κάτι με δουλειά και θα έχετε προχωρήσει, εκεί ανοίγει μια τρύπα και μπορεί να βρεθείτε στο κενό πάλι. Προσέξτε πολύ, αν εργάζεστε μην συγκρούεστε. Αν δεν εργάζεστε εκείνο το διάστημα μην το ψάχνετε και μην υπογράφετε συμβόλαια κοντά στις 18, δεν θα σας βγει καλά. Αφήστε το για λίγο παρακάτω. Θα μου πεις τι παρακάτω, παρακάτω έχουμε την έκλειψη στο ζυγό. Ξέρω εγώ. Αφήστε ή προσπαθήστε να το κάνετε στις αρχές του μήνα μέχρι τις 12-13, γιατί μετά θα βλέπω τα πράγματα σκούρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υγεία σας, ενώ ο Ερμής σας δείχνει, σου λέει εδώ, πρόσεχε το αυτή, το μάτι, το έτσι, το αλλιώς, την πίεση, δεν ξέρω τι, αν αμελήσετε τις προειδοποιήσεις του Ερμή, μπορεί αυτή η έκλειψη να σας φέρει και ψυχολογικά τα ουμιάσματα και οργανικά προβλήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά το έντερο, αλλά και τα πόδια, στραγάλους, προσέξτε, στραμπουλίγματα κτλ. Τα νεύρα σας, δεν τα βλέπω καλά τα νεύρα σας. Αν είσαστε άτομα που το τσούζετε λίγο παραπάνω, τσογάρετε λίγο παραπάνω, καπνίζετε λίγο παραπάνω, τρώτε λίγο παραπάνω ή κάνετε διάφορα πράγματα που δεν είναι καλά, είστε ξεπλημμένοι από κάτι, μπορεί και να αρρωστήσετε πολύ πολύ σοβαρά. Τέλος, αυτή η έκλειψη θα σας φέρει εχθρούς, γι' αυτό φροντίστε να είσαστε, να βλέπετε όσο το δυνατόν λιγότερο κόσμο και για να μην αρπάξετε καμιά ίωση, αλλά και για να μην ανοίγετε θέματα. Αν έχετε ήδη εχθρούς, φροντίστε να μην τους ερεθίσετε, γιατί θα αντεπιτεθούν και θα αντεπιτεθούν πάρα πολύ άσχημα. Πάμε στο ζώδιο του Σκορπιού, που θα μπορούσε αυτός ο μήνας να είναι καταπληκτικός για τους Σκορπιούς. Αλλά για μένα, επειδή μου χτυπάει τη σελήνη η έκλειψη, δεν το βλέπω προς το τέλος του μήνα, εκεί κοντά στις 18, αν με χάσετε σε κανένα νοσοκομείο θα είμαι να το ξεύρετε. Λοιπόν, αλλά φοβάμαι και πολλά πράγματα, φοβάμαι και για το σπίτι μου, φοβάμαι και πολλά άλλα, αλλά τέλος πάντων θα σας πω και κάποια και για την οικογένειά μου και για την υγεία μου, αλλά αυτό που με πιάνει και το χείρονα, υγεία εκεί, τι θα περάσω, Θεέ μου πάλι, τέλος πάντων. Για τους Σκορπιούς γενικότερα όμως ο μήνας είναι καλός. Ξεκινάει λίγο ανάποδα με τον Ερμή στο Λέοντα, τετράγωνο με τον Ουρανό για τους τελευταίους, για το τελευταίο δεκαήμερο. Αλλά η Αφροδίτη είναι στο ζυγό, είναι στο 12ο ηλιακό σας, δηλαδή προστατεύει τα νότα σας. Ο Άρης σιγά σιγά περνάει στον καρκίνο και σας κάνει ένα ωραίο τριγωνάκι.
Ενώ οι σκορπιοί που στα τελευταία μέρα του ζωδίου γεννημένοι έχετε και το εξάγωνο του Πλούτωνα, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Όλοι οι πλανήτες του Συχθείς είναι βοηθοί σας. Ο Δίας στους διδύμους μπορεί να σας φέρει λεφτουδάκια. Άρα για τους περισσότερους σκορπιούς αυτός ο μήνας είναι σχετικά καλός. Ωστόσο, πάμε στο ωστόσο. Οι πρώτες μέρες έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Θα είστε λίγο δυσκολημένοι στην επικοινωνία σας. Θα έχετε, αν ταξιδέψετε όπως εγώ, που ελπίζω να κάνω 3-4 μέρες μια βόλτα, γιατί δεν έχω πάει διακοπές ως τώρα. Λοιπόν, πιθανώς και να έχετε και κάποιο θεματάκι έτσι, με το αυτοκίνητο και αυτό, κάτι να πρέπει να φτιάξετε, κάτι να κάνετε. Κάποιες προστιβές με τα αδέρφια σας ή καυγάδες παίζουν κάτι τέτοια θεματάκια, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς εκεί κάθετε λίγες μέρες, μετά περνάει στην Παρθένο που είναι ένα ζώδιο φιλικό προς εσάς. Ο ήλιος είναι στην Παρθένο μέχρι τις 22. Και μετά στο Ζυγό, που επίσης είναι καλός, είναι στο 12ο σας, δίνει ένα φως. Ο Άρης στον καρκίνο, τσακ μπαμ, που μέχρι τώρα οικονομικά έχετε μοραγίσει με τον Άρη στους διδύμους, στον καρκίνο είναι πολύ πιο φιλικός. Προσέξτε μόνο σχέσεις με ξένους και το εξωτερικό, ταξίδια, ειδικά στο εξωτερικό μάλλον δεν θα έπρεπε να κάνετε. Και όσοι ασχολείστε με ανώτερη εκπαίδευση, τουρισμό ή εκδόσεις. Αυτά είναι τα γενικά. Οι πλανήτες του Συχθείς σας πάνε. Πλούτωνα στην τελευταία μοίρα του εγώ καιρού, παρότι να μην χτυπάει τον Ερμιάστρο. Γιατί γενικά για τους σκορπιούς δεν είναι κακός, είναι καλύτερος από τον Κρόνο, από τον Πλούτωνα στον Υδροχό. Αλλά γενικώς ο μήνας λοιπόν θα λέγαμε ότι πηγαίνει καλά και ειδικά από τις 23 που μπαίνει και η Αφροδίτη στο ζώδιο σας. Λοιπόν, όσο είναι στο Ζυγό, προστατεύει την υγεία σας, σας προστατεύει από εχθρούς. Ο Άρης είπαμε ότι είναι καλός. Πάμε τώρα στην έκλειψη. Αυτή η έκλειψη, ενώ σας κάνει τρίγωνο, δηλαδή είναι τόσο τραγική για εσάς, έχει το κακό ότι πέφτει σε έναν πολύ ευαίσθητο οίκο, τον πέμπτο σας οίκο, που έχει να κάνει με τα παιδιά σας, που εσάς είναι το θέμα, πιο αδύναμο σημείο σας, τα ερωτικά σας και γενικά τα συναισθήματά σας, που επίσης είναι ένα δύνατο σημείο σας. Και αν είστε από τους σκορπιούς που τζογάρουν, πίνουν ή κάνουν καταχρήσεις, μαζευτείτε. Μαζευτείτε, γιατί θα ζοριστείτε πάρα πολύ άσχημα, μα πάρα πάρα πολύ άσχημα. Σε γενικές γραμμές για τους σκορπιούς θα λέγαμε ότι ο μήνας δεν είναι δύσκολος. Ο επόμενος Οκτώβριος με την έκλειψη του Συγκού είναι αρκετά πιο δύσκολος για σας. Αυτός ο μήνας φαίνεται ότι κυλάει καλά, αν δεν έχετε πλανήτες στα διπλά ζώδια, δηλαδή δεν έχετε πλανήτες κοντά στις 25 μοίρες του διδύμων, της Παρθένου, του τοξότη και κυρίως των ηχθείων. Σαν και εμένα, καλή ώρα. Λοιπόν, αυτή η έκλειψη λοιπόν εκείνο το διάστημα θα σας φέρει ίσως προστριβές κάποια θέματα με τα παιδιά σας και κάποιες απογοητεύσεις ερωτικές ή απογοητεύσεις συναισθηματικές γενικώς. Τι έπαθει η κάμερά μου? Έχει πάθει ένα λαλά. Συνήλθε. Λοιπόν, ανάδρομος εμείς. Κάποιες απογοητεύσεις λοιπόν, συναισθηματικές, που μπορεί να μην είναι μόνο απαραίτητα από ερωτικά πρόσωπα, μπορεί να είναι και από φίλους, μπορεί να είναι και από άλλους ανθρώπους που αγαπάτε και λίγο να πέσετε έτσι εκεί, να μην έχετε πολύ κεφάκι. Περνάω τώρα στους τοξότες, που ο μήνας ξεκινάει με τον Άρη απέναντί σας, έρχεται όμως έναν Ερμή σε τρίγωνο από το Λιοντάρι, μια Αφροδίτη σε εξάγωνο από το Ζυγό, το Δί απέναντί σας, μέχρι εδώ καλά πάμε. Άρα ο μήνας προχωράει καλά. Ο Άρης από τον καρκίνο όμως σας φέρνει δυσκολίες μεγάλες στα οικονομικά σας από τις 5 και μετά, ενώ η έκλειψη που γίνεται στις 18, όπως και ο Κρόνος, όπως και ο Ποσειδώνας, θα σας πω ότι είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά για τους γεννημένους το τρίτο δεκαήμερο. Αν είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο, προσοχή στην οικογένειά σας, έχω και οροσκόπο τοξότη, στο σπίτι σας, στους γονείς σας, σε ηλικιωμένα άτομα, στα περιουσιακά σας στοιχεία, στη γη και γενικότερα ζημιά στο σπίτι ή θέματα με την οικογένεια, θέματα οικογενειακά. Πάντως, ο Ερμής στην Παρθένο σας κάνει ένα τετράγωνο, αλλά τουλάχιστον σας βοηθάει στα επαγγελματικά σας. Ο Δίας απέναντί σας, όταν φύγει ο Άρης, βοηθάει τις σχέσεις σας, παρά το τετράγωνο με τον Κρόνο. Θα λέγαω ότι τα κύρια προβλήματα για σας είναι τα κυρίως
τα πλουσιακά, οικιακά και οικογενειακά. Από την άλλη όμως, έχουμε έναν Άρη στον καρκίνο, ο οποίος τι σας κάνει, σας φέρει μια οικονομική αιμορραγία, η οποία φαίνεται να σταματάει με το που μπαίνει η Αφροδίτη στο Σκορπιό, λίγο εκεί το πράγμα ψιλομαζεύεται. Είναι όμως και ο Πλούτωνας που επιστρέφει στο δεύτερο ηλιακό σας. Ευτυχώς δεν κάνει καμία όψη με τον Άρη μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά έχουμε μια όψη του Άρη με τον Πλούτωνα στο τέλος του Οκτώβρη και μετά στον Νοέμβρη. Ω, καλά, εντάξει, θα γίνει της κακομοίρας εκεί πέρα, αφήστε το. Ο ένας μήνας καλύτερος από τον άλλον είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Τι να σας πω, δηλαδή, κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε. Αυτός λοιπόν ο Πλούτωνας που επιστρέφει θα σας φέρει κάποια χρήματα που είστε σας τα χρωστάμε, είτε ήταν να τα πάρετε, κάτι θα σας φέρει, αλλά ο Άρης δίνει και πάρα πολλά έξοδα. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι οι τοξότες περνάτε καλά, αλλά οικογενειακά θέματα κτλ. Σας ζορίζουν. Το καλό στοιχείο είναι οι φίλοι σας. Έχετε καλούς φίλους, γνωρίζετε κι άλλους, κάνετε δημόσιες σχέσεις και με το που μπαίνει η Αφροδίτη στο Σκορπιό βοηθάει πάρα πολύ τα επαγγελματικά σας, αλλά και τα θέματα υγείας σας, ενώ σας προστατεύει από εχθρούς που, δόξα τω Θεώ, έχετε πολλούς. Περνάμε στον εγώ καιρο και πρέπει να πούμε ότι αυτή η Αφροδίτη στο ζυγό είναι εξαιρετική για τα επαγγελματικά σας, αλλά ο Άρης απέναντί σας από τις 5 και μετά στον καρκίνο σας βάζει σε δυσκολία, σας φέρνει δυσκολίες και με συναδέλφους, αλλά και με συναισθηματικά και με το τέρι σας. Αν τώρα είσαστε μόνοι και ερωτευτείτε, αυτή η σχέση θα έχει πολύ πάθος, αλλά αμφίβολη διάρκεια. Πάση περιπτώσει και το πάθος καλό είναι. Στο οικονομικό σας είσαστε πολύ έτσι και έτσι. Με το που μπαίνει η Αφροδίτη στο Σκορπιό, λίγο πιο δύσκολα από πριν. Τουλάχιστον σας βοηθάει να βρείτε φίλους, να κάνετε δημόσιες σχέσεις. Αλλά η έκλειψη τώρα που γίνεται στους ηχθείς δεν είναι για σας σε άσχημη όψη, αλλά προσέξτε κοντά στην έκλειψη, κοντά στις 18, να αποφύγετε ταξίδια. Προσέξτε τις μετακινήσεις σας, τα αυτοκίνητά σας, τα μηχανάκια σας, ό,τι έχετε σε τροχοφόρο, οτιδήποτε έχετε σε ηλεκτρονικό, κινητά, υπολογιστές κτλ. Προσέξτε σχέσεις με αδέρφια, συγγενείς, γείτονες, γιατί μπορεί να γίνει το μάλι βράσε. Αποφύγετε ταξιδάκια πάση θυσία κοντά στην έκλειψη. Και αποφύγετε να πείτε πράγματα τα οποία θα σας φέρουν εχθρούς, διότι θα ανοίξετε το στόμα σας και δεν θα ξέρετε τι λέτε. Και επειδή η έκλειψη κάνει τετράγωνο και με το 12ο, μπορεί να κάνετε εχθρότητες οι οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες. Λοιπόν, τα οικονομικά σας, όπως είπαμε, είναι έτσι και έτσι, μια πάνω μια κάτω. Εντάξει. Ο Άρης απέναντί σας είναι το πρόβλημα και προσέξτε και τα δικαστήρια. Προσέξτε τα δικαστήρια, γιατί ο Άρης τον 7ο φέρνει και δικαστήρια. Γι' αυτό σας λέω, κλείστε το στόμα σας και μιλέτε πολλά-πολλά και μην έρχεστε σε σύγκρουση με κόσμο. Πάντως, μια βοήθεια στο θέμα της καριέρας θα σας δοθεί από την Αφροδίτη στο ζυγό και θα γνωρίσετε και κόσμο. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα, στα θέματα υγείας, επίσης πρέπει να είστε προσεκτικοί. Βασικά, πρέπει να είστε προσεκτικοί ούτως ή άλλως, γιατί έχετε μεν το Δία στον έκτο που βοηθάει πάρα πολύ την υγεία σας, αλλά έχετε και τα τετράγωνα από Κρόνο και Ουρανό, Κρόνο και Ποσειδώνα, και η έκλειψη χτυπάει το 12ο σας οίκο, που είναι δηλαδή κοντά στην έκλειψη μπορεί να βγουν θέματα υγείας. Παρότι ο Δίας εκεί είναι πάρα πολύ βοηθητικός. Δηλαδή, ναι μεν θα έχουμε θέματα υγείας, αλλά δόξα τω Θεώ θα τα ξεπεράσουμε. Απλά μπορεί κοντά στις μέρες έκλειψης να ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Γι' αυτό φροντίστε εκείνο το διάστημα, διατροφή καλή, νανάκια, όχι πολύ στην αναστροφή με κόσμο, όχι επικίνδυνα αθλήματα, μην οδηγείτε και πολύ, μην οδηγείτε όπως οδηγείτε συνήθως, έτσι πολύ παρομητικά. Και κλείστε το στόμα σας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Το στόμα σας το ράβετε όλο το μήνα, αλλά κοντά στις 18 το ράβετε και βάζετε και συρραπτικό από πάνω και το βάζετε και μάσκα και βάζετε ό,τι άλλο χρειάζεται για να μην πείτε πολλά. Και ειδικά με γείτονες, αλλά και μπορεί και με συγγενείς, να βρεθείτε σε διαμάχες που να φτάσουν στο δικαστήριο. Οπότε μην το κάνετε.
Πάμε στους υδροχώους, που η έκλειψη, θα ξεκινήσω από την έκλειψη μαζί με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, σας τυπάνε στα οικονομικά σας. Εκεί κάπου θα σας βγει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχετε όμως βοήθεια σε αυτό το μήνα. Έχετε τη βοήθεια της Αφροδίτης από το ζυγό. Κάτι σας φέρνει από εξωτερικό, ξένους, εκπαίδευση, τουρισμό. Δεν ξέρω. Πάντως κάτι σας φέρνει σε μια βοήθεια σημαντική. Μπαίνοντας στο Σκορπιό θα σας βοηθήσει και στα επαγγελματικά σας, αλλά θα έχει περάσει και η έκλειψη. Ο Ερμής στην αρχή στο Λέοντα θα σας κάνει έτσι λίγο επιθετικούς με τους συντρόφους σας. Προσέξτε τι λένε αυτοί, τι λέτε εσείς, μην πλακωθείτε, αλλά και με συνεργάτες. Μπαίνοντας στην Παρθένο όμως δίνει ένα πούστ στα οικονομικά σας, αλλά δυστυχώς με το που θα γίνει η έκλειψη, ό,τι έχετε μαζέψει, στάχτε και μπούρμπερι. Μετά την έκλειψη όμως, κατά την οποία θα πρέπει να φροντίσετε πολύ και τη διατροφή σας, το λαιμό σας, ασθένειες του θυροειδούς, του μυγδαλίτιδες και τέτοια, πρέπει να τις προσέξετε. Με το που φεύγει όμως η έκλειψη, η Αφροδίτη από το Σκορπιό θα αρχίσει να σας δίνει πάλι, κάποια λεφτουδάκια, αλλά επειδή εκεί είναι ο Κρόνος μόνιμα, let it be. Αν περάσετε το σκόπελο της πρώτης εβδομάδας που μπορεί να σας φέρει σε τριβές με το τέρι σας ερωτικές, ο Δίας από τους Διδύμους μπορεί να σας φέρει καλά πράγματα στα ερωτικά, τουλάχιστον και αν δεν είναι σοβαρά, είναι ευχάριστα, αλλά και καλές ειδήσεις από τα παιδιά σας, με τα οποία είχατε προβλήματα, θα έχετε προβλήματα με τις 4 του μήνα, αλλά μετά η κατάσταση βελτιώνεται. Και πάμε στα ψάρια, που πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω, διότι εσείς έχετε και τον Κρόνο, έχετε και τον Ποσειδώνα, έχετε και την έκλειψη. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι τα ψάρια που ταλαιπωρούνται είναι κυρίως του 3ου 10 ημέρου. Άρα τα ψάρια που είναι γεννημένα περίπου, θα σας πω μισό λεπτάκι, από τις 12 ως τις 22 περίπου, από τις 11 ως τις 22 περίπου του Μαρτίου. Συνεπώς αυτά τα ψαράκια, και ειδικά όσοι είστε γεννημένοι κοντά στις 25 μοίρες, θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Μπορεί να σας βγει οτιδήποτε, χωρισμοί, να χάσετε τη δουλειά σας, να αρρωστήσετε, να καταστραφεί κάτι που αγαπάτε πολύ, ένα πράγμα, να σας επιτεθούν, να σας διαβάλουν, να σας διασύρουν. Χίλια δυο μπορεί να συμβούν με μια έκλειψη πάνω στον ήλιο σας. Μπορεί να έχετε προβλήματα με τον πατέρα σας ή με τον σύζυγό σας, αν είστε γυναίκες, με τη δουλειά σας, γενικά όλα τα ψαράκια. Γενικώς είναι μια δύσκολη περίοδος. Τώρα πριν φτάσουμε στην έκλειψη όμως, πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην αρχή του μήνα έχουμε τον Ερμή στο Λέοντα, αλλά με τετράγωνο ουρανού, άρα κάτι κινείται στα εργασιακά σας, δεν προλαβαίνετε όμως να το ευχαριστηθείτε, διότι μετά ακολουθεί το... δεν το προλαβαίνετε να το ευχαριστηθείτε, γιατί έχετε και πολλές συγκρούσεις με διάφορο κόσμο. Προσέχετε εκείνο το διάστημα και τις σχέσεις σας με αδέρφια, συγγενείς, γείτονες. Μπαίνοντας ο Ερμής στην Παρθένο, αρχίζει και κινείται κάτι καλά στη δουλειά σας και κάτι φαίνεται, αρχίζει να γνωφαίνεται, βοηθάει και ο Άρης από τον πέμπτο σας, ειδικά σε καλλιτεχνικά θέματα, σε θέματα που έχουν να κάνουν με παιδιά, με διδασκαλία κτλ. Κάτι πάει καλά. Η Αφροδίτη από το ζυγό βοηθάει τα οικονομικά σας όλη τη διάρκεια του μήνα. Στα οικονομικά σας γενικώς είστε καλά, τουλάχιστον μέχρι την έκλειψη. Και μετά που θα μπει η Αφροδίτη στο Σκορπιό, που είναι ένα ζώδιο βοηθητικό για σας, θα ανοίξουν πολλές καινούργιες δουλειές, ειδικά με εκπαίδευση, με τουρισμό ή με διάφορα άλλα. Όμως, ο Άρης από τον καρκίνο, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ καλός, αλλά σας λέει no exoterikos και no, συγγνώμη, πίνεις, καπνίζεις, τρως πολύ και τέτοια πράγματα, no παίζεις τζόγο, την πάτησες πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, μπορεί να φέρει προστριβές με τα παιδιά σας, όλο το μήνα ο Άρης, και πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε καταχρήσεις. Ο Δίας από τους Διδύμους βοηθάει στα οικογενειακά σας θέματα. Με την οικογένειά σας ό,τι τραβήγματα έχετε είναι μέχρι τις 4, μετά σιγά σιγά φεύγουν. Αλλά Κρόνος, Ποσειδώνας και η έκλειψη στο ζώδιό σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι το 3ο δεκαήμερο, φαίνεται ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ το μήνα αυτό, από τις 13 περίπου ως και τις 18 και 5 τουλάχιστον που είναι, μέχρι τις 23-24 που μπαίνει και η Αφροδίτη στο Σκορπιό, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Αν σας πιάνει τώρα ακριβώς, τι να σας πω, θα έχετε πολύ περισσότερο διάστημα δυσκολίες. Και μια και μιλάμε για ηχθείς,
πρέπει να σας πω εδώ ότι είναι μια δύσκολη περίοδο για τον Τακιμίτσο, όπως είναι και μια δύσκολη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία αυτή η έκλειψη. Και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Τακιμίτσο, που έχει σταθερά τον χρόνο πάνω στον ήλιο του. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή η έκλειψη με φοβίζει και λίγο για κανένα σεισμό στο κλινόν Άστι ή κοντά στις Κυκλάδες. Να το προσέξουμε λίγο αυτό, κάποιος σεισμός μπορεί να συμβεί με αυτή την έκλειψη, δεν το αποκλείω, και να έχει, ελπίζω να είναι υποθαλάσσιος, γιατί υπάρχει και ο Ποσειδώνας εκεί. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Το φοβάμαι πάντως λίγο εκείνο το διάστημα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό, να μην είναι στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα, η καημένη, έχει πολύ κόσμο. Αλλά και αν, όπως και να έχει όμως, η Αθήνα επηρεάζεται από αυτή την έκλειψη, και ακόμα και αν δεν είναι σεισμός, κάτι θα γίνει, ακραία καιρικά φαινόμενα, κάποιες διαμάχες, κάποια φασαρία, κάποιο ατύχημα, κάτι, δεν ξέρω, κάτι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ κλείνω αυτόν τον ευχάριστο Σεπτέμβρη, που να φανταστείτε ότι είναι πιο ευχάριστος από τον Οκτώβρη, που είναι πιο ευχάριστος από τον Νοέμβρη και πιο ευχάριστος από τον Δεκέμβρη. Βοήθειά μας λοιπόν και η Παναγιά μαζί μας, να μας σκεπάζει και να μας προστατεύει όλους, και δει εμένα που έχω και την έκλειψη πάνω στη Σελήνη και το Χείρονα, και κάνει και αντίθεση με τον Πλούτονα και τον Ουρανό. Εντάξει, την κάτσαμε τη βάρκα. Λοιπόν, πολλά φιλάκια, τα ξαναλέμε.